Θα σας πάω και στο Τζοτζορά. Αγαπημένα μέρη, κοντοχωριανή, και εκεί γίνεται μία αύριο δράση. Αύριο Σάββατο 26 του μήνα θα γίνει ο δεύτερος καθαρισμός του βυθού και της παραλίας του Τζοτζορά. Βλέπω ότι ανακατεύονται ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Πέρα Τζοτζορά. Βλέπω ότι διοργανωτές επίσης είναι ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος και εκεί ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλλιέων Τζοτζορά και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Τζοτζορά, στο Πολιτιστικό Σύλλογο του Τζοτζορά μένω και στο μέλος του την κυρία Νίκη Παπαδάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα από τον όμορφο Τζοτζορά. Αχ, αυτός ο Τζοτζορας, αγαπημένος προορισμός. Αγαπημένος προορισμός και όμορφος. Όποτε έχετε ελεύθερο, σας περιμένουμε. Καλά να είστε. Να πούμε ότι εσείς στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών που πέρασε βέβαια, 8 Ιουνίου. Ναι. Εσείς... λόγω των καταστάσεων δεν μπορούσαμε να το κάνουμε πιο νωρίς. Σωστά και έπρεπε και καλά να κλείσουν κάνετε τα σχολεία, να έχουμε και συμμετοχή των παιδιών. Οπότε το μεταφέραμε για 26 αύριο. Νομίζω ότι το καλύτερο μήνυμα έτσι μπορεί να περάσει, κυρία Παπαδάκη, δηλαδή ότι βάζεις μέσα σε αυτή τη διαδικασία και τα παιδιά ίσως καταλάβουν και αντιληφθούν νωρίς. Ο προτασικός μας λόγος έτσι είναι να καλλιεργήσουμε μια νέα νοοτροπία σε νέα παιδάκια για το περιβάλλον, για το μέλλον μας, για το σπίτι μας στην ουσία. Είναι ο προτασικός τρόπος να αλλάξουμε, να είμαστε πιο επιμελείς, θα έλεγα εγώ, και πιο σωστοί απέναντι. Με τη βοήθεια των παιδιών μας, τα παιδιά μας καταφέρουν να σώσουν εμάς και τα έσχη που καταφέραμε εμείς στο περιβάλλον. Αυτό. Σωστά. Τι κάνετε λοιπόν αύριο? Είναι μία όμορφη εκδηλωσούλα, είναι η δεύτερη χρονιά που την διοργανώνουμε. Φέτος έχουμε και τη χαρά να είναι συνδιοργανωτές και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέρα Τζοτζορά, που στην ουσία θα έλεγα ότι είμαστε ένα χωριό, είμαστε ένα, δηλαδή μας χωρίζει, τι μας χωρίζουνε, τίποτα, μία γέφυρα. Σωστά. Θα ξεκινήσουμε το πρωί 10 η ώρα, θα καθαρίσουμε τις παραλίες, θα πέσουν οι δίτες μας να καθαρίσουν το βυθό, έχουμε ετοιμάσει διάφορα events. Μας βοηθάει εννοείται και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο Λιμενικό, ο Φίλιος Ζεύς, η Μινώνα Energy. Θα έρθουν τα παιδάκια, θα μιλήσουμε, θα τους κάνουμε κάποιες παρουσιάσεις. Νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα, προσπαθώντας έτσι να περάσουμε ένα όμορφο μήνυμα, όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για όλους μας. Σωστό είναι αυτό το πράγμα. Μέσα από τα παιδιά. Έτσι. Και σε μια περίοδο που ευνοείται και ο τουρισμός, που είναι καλές οι καιρικές συνθήκες, που μπορείς να είσαι δίπλα στη θάλασσα, είναι ακριβώς ό,τι καλύτερο. Ξεκινά τα 10 το πρωί από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα, έτσι. 10 το πρωί, ναι, 10 το πρωί. 10 το πρωί. Μάλιστα. Θα ναι. Και θα περπατήσουμε όλη την παρέα. Έχετε έρθει εδώ πέρα, οπότε ξέρετε. Εγώ γνωρίζω. Ελπίζω να γνωρίζουν και όλοι όσοι μας ακούν ή μπορούν, ή εκείνοι που μπορούν να έρθουν και να γνωρίσουν μια πραγματικά μαγευτική περίοδο. Όποιος έχει την ευκαιρία και δεν έχει υποχρεώσει επαγγελματική στιγμή, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να μας επισκεφτεί και να βοηθήσει αυτή την όμορφη δράση, βάζοντας ακόμα ένα λιθαράκι στην προσπάθειά μας, αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Τίποτα δεν πάει, είχαμε. Εμείς είμαστε και ένα μικρό χωριουδάκι εδώ πέρα, το οποίο προσπαθούμε και να αναδείξουμε το χώρο μας, το περιβάλλον μας. Είμαστε και λίγο απομακρυσμένα από τις άλλες περιοχές, οπότε θα ήταν καλό να μας γνωρίσει ο κόσμος από κοντά. Όποιος λοιπόν μπορεί, τα βήματά του μπορεί να τα οδηγήσει ή τις ρόδες του αυτοκινήτου του στην περιοχή του Τζοτζορά αύριο 26 του μήνα. Δεύτερος καθαρισμός βυθού και παραλίας ξεκινώντας από τις 10 το πρωί. Να είσαστε γεροί, να είσαστε δυνατοί και να συνεχίσετε να περνάτε αυτά τα μηνύματα σε όλους μας, μικρούς και μεγάλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εσείς καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, κυρία Παπαδάκη.